Όταν κάποτε βρισκόμενοι στο ναυά Ιωάννην, τον Μέγα Γέροντα, μία νύχτα ενώ εκοιμόμην, είδα εις τον ύπνον μου ότι ήλθον προς τον Ιωάννην δύο ασκητέ και αφού τους ευλόγησε, του είπον αφού με εδίωξαν. Αυτός είναι ο Αββάς Σεραπείων. Απεκρίθη τότε ο ένας προς τον άλλον. Ναι, και ας σηκωθούμε να τον πάρουμε και την ευλογία του. Τότε ο Αββάς Ιωάννης τους λέγει, αφήσατε τον να ξεκουραστεί ο λίγον, διότι προ λίγου έφθασεν από την έρημον και είναι ως εκ τούτου κουρασμένος. Εκείνοι τότε ρώτησαν τον Ιωάννη, πόσον καιρόν έχεις που αγωνίζεσαι σε αυτήν την έρημον και δεν επήγες να συναντήσεις τον Αββά Μάρκον που ευρίσκεται εις το όρος Θράκης της Αιθιοπίας, μεταξύ όλων, επειδή είναι 120 χρονών και επί 95 χρόνια δεν είδε κανέναν άνθρωπο. Ύστερα από 40 μέρες θα έλθουν οι Άγιοι Πατέρες και Άγγελοι και θα τον παραλάβουν μαζί τον εις τους ουρανούς. Μόλις είπαν αυτά εξύπνησα και είδα ότι δεν ευρίσκεται κανένας κοντά εις τον Όσιον Ιωάννη. Αφού τον επλησίασα τότε εγώ, του είπα όσα είδα εις τον ύπνο μου και αυτός μου απεκρίθη. Από τον Θεόν προέρχεται το όραμα αυτό. Αλλά πού ευρίσκεται το όρος Θράκη, δια να πας προς τα εκεί? Τότε είπα προς τον Γέροντα, ευλόγησόν με Πάτερ και ο Θεός θα με οδηγήσει εκεί. Αφού προσευχηθήκαμε και τον εφίλησα, λαβών την ευχή του εξεκίνησα δια την Αλεξάνδριαν, η οποία ευρίσκεται εις απόσταση πορείας 12 ημερών. Εγώ όμως έφθασα εις διάστημα 5 ημερών, αφού ευάδισα βιαστικά τα πλέον ανώμαλα και δύσκολα μέρη της ερήμου, ημέρα και νύχτα και κάτω από τον καύσωνα του ηλίου που κατέκαιε το χώμα. Όταν έφθασα εις την Αλεξάνδριαν, συνήθισα έναν έμπορον, ο οποίος εγνώριζε τους τόπους εκείνους και τον ρώτησα. Το όρος της Θράκης, της Αιθιοπίας, είναι μακριά από εδώ? Μου απάντησε εκείνος, πράγματι Αββά, είναι πολύ μεγάλη απόσταση του τόπου αυτού και καθώς υπολογίζω Πάτερ, εάν θα ταξιδεύσεις δια θαλάσσης θα χρειαστούν 20 ημέρες και αν θα πας δια ξηράς θα απαιτηθούν 30 ημέρες. Εγώ τότε προμηθεύτηκα ένα κολοκύνθινον φλασκί και ο λίγος φήνικας και εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου εις τον Θεό. Περιεπάτησα λοιπόν την φοβεράν εκείνην έρημον επί 20 ημέρες, χωρίς να συναντήσω ούτε ένα θηρίον, ούτε όρνεον, ούτε τίποτε άλλο, επειδή σε αυτήν την έρημον δεν υπήρχε τίποτα το φαγόσιμον ή πόσιμον. Επίσης δεν έβρεξε ποτέ σε αυτήν την έρημον και ούτε έπεσε ποτέ δρόσος. Ύστερα λοιπόν από οδηπορίαν 20 ημερών μου έλειψε το νερό και κινδύνευα να πεθάνω από την δίψαν. Μάλιστα δεν μπορούσα να βαδίσω και έπεσα εις την άμμον σαν αποθαμένος. Τότε είδα τους δύο εκείνους αδελφούς του οράματος να εμφανίζονται μπροστά μου και να μου λέγουν, «Σήκω και συνέχισε την πορεία σου μαζί μας». Αφού εσηκώθηκα, είδα τον έναν από αυτούς να κοιτάζει προς τη γη και μετά να στρέφεται προς εμένα και να μου λέγει, «Θέλεις να πιήσω λίγο νερό?» Εγώ απήντησα λέγον, «Όπως διατάξεις, Πάτερ». Μου έδειξε εν συνεχεία μία ρίζα θάμνου της ερήμου και μου είπε, «Πάρε και φάγε και συνέχισε τον δρόμο σου με τη δύναμη του Κυρίου». Αφού λοιπόν επήρα και έφαγα ολίγον από την ρίζα που μου έδειξε, αμέσως ίδρωσα σαν να εραντίστηκα με νερό. Εδροσίστη τότε η ψυχή μου και έγινα εντελώς καλά και μου εφάνει ότι ουδέποτε λιποψύχησα. Μετά μου υπέδειξαν τον δρόμο που οδηγούσε εις τον Άγιον και αφού μου είπαν να μην καθυστερήσω, εξυφανίστησαν. Εγώ δε αφού περιεπάτησα επί 7 ημέρας, έφτασα εις το όρος της Θράκης και ανέβηκα μέχρι την κορυφή του. Εις ολόκληρον το όρος δεν υπήρχε ούτε ένα δένδρον, ούτε ένας ξηρός θάμνος, ήτο όμως τόσον υψηλών, ώστε εφαίνετο ότι έφτανε μέχρι των ουρανών. Εις τους πρόποδας του όρους υπλώνετο η απέραντη θάλασσα. Αφού επί 7 ημέρας εγύριζα το όρος εδώ και εκεί, εις εκείνην τη νύχτα είδα τους αγγέλους του Θεού να κατεβαίνουν προς τον Άγιον και δοξολογούσαν λέγοντας, «Ας είσαι ευτυχής και ας υπάρχει στην ψυχή σου κάθε γλυκή της, Αββά Μάρκε, διότι ιδού σου εφέραμεν τον Αββά Σεραπείωνα, τον οποίον εποθούσε να είδει η ψυχή σου». Μόλις σήκουσα αυτά έμεινα άφωνος και περιπατούσα σύμφωνα με την οπτασίαν μέχρι όπου έφτασα εις το σπήλαιον, εκεί όπου κατοικούσε ο Άγιος Μάρκος. Όταν επλησίασα την θύρα του σπηλαίου, ήκουσα να απαγγέλει τους εξής στίχους από τα Αγίας Γραφάς. «Χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα εχθές», και την συνέχεια αυτού του ψαλμού.
ενώ προχωρούσε, ο Όσιος Μάρκος έλεγε: «Μακαρία η ψυχή σου, Μάρκε, διότι δεν έπεσες εις τον βόρβορον αυτού του κόσμου. Ευτυχισμένο το σώμα σου, διότι δεν εμέθησε από τα σεσχράς επιθυμίας του λογισμού. Ευτυχής η οφθαλμή σου, διότι δεν υπόρεσε ο διάβολος να τα αποπλανήσει ώστε να είδουν ξένας μορφάς. Ευτυχής η ακοή σου, που δεν ήκουσε τα σκραυγάς των γυναικείων σιρήνων του ματαίου αυτού κόσμου. Ευτυχής εχείρε σου, που δεν εκράτησαν ή εψηλάφισαν τίποτε εκ των ανθρωπίνων πραγμάτων, ούτε τους ροθώνας σου έφραναν έως με του διαβόλου, ούτε οι πόδες σου ευάδισαν εις των δρόμων που παρασύρει εις των θάνατων και τα βήματά σου παρυμποδίστησαν». Όταν ήκουσα τον Όσιο να λέγει αυτά, εθαύμασα, και εκείνο συνέχιζε να λέγει: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλανθάνου πάσος τας ανταποδόσεις αυτού. Ας μη λυπήσε ψυχή μου, αλλά να εφραίνεσαι εν το ονόματι του Κυρίου σου, επειδή αυτός είχε πει: Να μην φοβήσε το μικρόν πίμνιον, διότι ο πατήρ μας ευδόκησε να μας δώσει την βασιλεία. Και πάλι να λου λέγει ότι μακάριος ο δούλος ο εκείνος, ο οποίος κάνει το θέλημα του Κυρίου αυτού. Και ο προφήτης Δαβίδ λέγει: Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου, κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς». Αφού είπε τέτοια και άλλα πολλά από τους Αγίας Γραφάς, ο Όσιος ευγήκε μέχρι την θύραν του σπηλαίου και εκλέον με εκάλεσε λέγον: «Με την ειρήνη του Χριστού έφθασε σαβά Σεραπείων, πλησίασε τέκνον μου». Και αφού επλησίασα, με αγκάλιασε και με φίλησε λέγον: «Ευωδία του Υιού μου Σεραπείωνος, είναι ως ευωδία πνευματικού τέκνου. Ήθε ο Κύριος να σου ανταποδώσει το μισθόν του κόπου σου, που ήλθες εδώ δια να ειδείς τη λευχήν μου κεφαλήν. Ευρίσκομαι εδώ 95 χρόνια τέκνον μου, και δεν έχω ειδεί άλλων άνθρωπων, εκτός από την αγιοσύνη σου σήμερον, την οποίον επιθυμούσα να ειδώ εδώ και πολλά χρόνια. Σε ευχαριστώ που δεν εδίστασες να αναλάβεις την υποχρέωση να συναντήσεις έναν ελεηνό γέροντα. Αλλά όπως σου είπα, ο Θεός θα σου ανταποδώσει τον μισθόν κατά την ημέρα της κρίσεως, που θα κρίνει τα κρίθια των ανθρώπων». Και όταν μου είπε αυτά, με διέταξε Όσιος και καθίσαμε. Εγώ τότε ήρχισα να τον ερωτώ δια την άμεμπτον ζωή του. Εκείνος απάντων μου είπε: «Ιδού τέκνον μου, εις αυτήν εδώ την φωλεάν έχω 95 χρόνια, και τα μάτια μου δεν είδαν ποτέ θηρίων, ούτε όρνεων, ούτε έφαγα ψωμί κατασκευασμένων από ανθρώπινα χέρια, ούτε εντύθηκα ποτέ μου ενδύματα κοσμικά. Επί 30 χρόνια έζησα σε μεγάλην ανάγκη και ένιωσα πολλήν στενοχώριαν εξαιτίας της πείνης, της δίψης και της γυμνότητός μου. Και δεν μου αρκούσαν μόνο αυτά, είχα και τους δαίμονας, που με ενοχλούσαν και μου έστειναν παγίδας, τας οποίας δεν μπορώ να σου ειδηγηθώ. Έφαγα τέκνον μου από την πείνα μου χώμα και έπια εξαιτίας της δίψης μου νερό της θαλάσσης επί 20 χρόνια και ζούσα με γυμνότητα και με μεγάλη στενοχωρία. Οι δαίμονες αμέτρητες φορές ορκίστησαν μεταξύ των να με πνίξουν εις την θάλασσα. Πολλές φορές με τράβηξαν δια της βίας μέχρι τους πρόποδας του όρους, σε σημείο που να μην μου απομένει ούτε δέρμα ούτε σάρκα. Μάλιστα, φωνάζοντας μου έλεγαν: «Φύγε από τη γη μας, από τις δημιουργίες του κόσμου δεν ήλθε άλλος κανείς εδώ, εσύ πώς ετόλμησες να έρθεις». Άντεξα με τη μεγάλη υπομονή την πείνα, τη δίψα, τη γυμνότητα επί 30 χρόνια, και μαζί με αυτά, όπως σου είπα, είχα και τον αφόρητον πόλεμο των δαιμόνων. Αφού επέρασαν έτσι τα 30 χρόνια, επεφύτησε η χάρις του Θεού και η πολλή ευσουλαχνία του, ώστε με την προσταγήν εκείνου ήλαξαν τα σωματικά μου γνωρίσματα και εφύτρωσαν τρίχες εις το σώμα μου, μέχρι που ευάρινα εξ αυτών. Μου απεστέλετο πνευματική τροφή διαρκώς, και άγγελοι κατέβαιναν προς εμέ και ακόμη παρετήρησα θαυμάζων τέκνων μου, τους τόπους της βασιλείας των ουρανών και τας μονάς των δικαίων. Είδα τον παράδεισον του Θεού και μου έδειξαν το ξύλο της γνώσεως, από το οποίο έφαγαν οι προπάτορές μας. Είδα τον Ενόχ και τον Ηλία εις γη ζώντων. Δεν υπάρχει τέκνον μου κάτι που να το εζήτησα από τον Θεόν και να μην μου το έδειξε. Όταν μου διηγήθη αυτά, Όσιος του είπα: «Πες μου, Πάτερ, από πού είσαι και πώς συνέβη να έλθεις εδώ». Και Όσιος Μάρκος μου απήντησε:
Εγώ τέκνον μου είμαι από την Αθήνα και περνώντας τον καιρό μου εμαθήτευσα κοντά σε φιλοσόφους. Όταν απέθανον οι γονείς μου, είπα εις τον εαυτόν μου, ποιον όφελος θα έχω αν παρασυρθώ σε αυτόν τον κόσμο. Ας αναχωρήσω λοιπόν προτού οι άγγελοι του Θεού έλθουν και με αρπάξουν. Αμέσως λοιπόν εντύθηκα και αφού εκάθισα εις μίαν σανίδα, ερήφθηκα εις την θάλασσα. Η σανής με το χέρι ενός αγγέλου με έφερε στους πρόποδες αυτού του όρους. Αφού περιπλανήθην λοιπόν εδώ και εκεί, έβρον αυτό το σπήλαιον εις το οποίον κατόκισα και επέρασα, καθώς σου ανέφερα προηγουμένως τον τραχύτα των δρόμων της εδώ διαμονής μου, με πολλούς πόνους και θλίψεις μέχρι σήμερα. Αφού μου διηγήθη αυτά και πολλά άλλα όσιος, εφάνει ο Άγιος. Όταν είδα εγώ τα στρίχας του που εκάλυπτον όλον του το σώμα όπως του θηρίου, εφοβήθηκα πολύ και ταράχθηκα, επειδή από το άλλο σημείο ή το αδύνατο να αναγνωριστεί ότι είτο άνθρωπος, εκτός μόνον από την ομιλία του. Μόλις με είδε ο Όσιος ότι εφοβήθηκα τόσο πολύ, μου είπε: «Διατί εφοβήθης τέκνον μου, εκ της θέας του δυστυχούς του του σώματος? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά σώμα φθαρτών που αποτελείται εκ σώματος φθαρτού εις αυτό το σχήμα». Και πάλι ο Όσιος, επειδή ήθελε να μάθει τι γίνεται στον κόσμο, με ρώτησε: «Στέκει καλά ο κόσμος και ανθεί όπως παλαιότερα?» Και του απήντησα: «Ναι, πάτερ μου, με τη χάρη του Χριστού ο κόσμος στέκει καλά και σήμερα ακμάζει περισσότερο από ό,τι παλαιότερα». Κατόπιν ο Όσιος με ερώτησε: «Υπάρχει ειδωλολατρεία ή διωγμός των χριστιανών μέχρι σήμερον?» Και εγώ του απεκρίθην: «Με την βοήθεια των ευχών σου έχει σταματήσει ο διωγμός και ούτε υπάρχει ειδωλολατρεία που να ενεργεί φανερά». Μόλις το ήκουσε αυτό ο γέρον, εχάρη πολύ και μου είπε: «Υπάρχουν σήμερα έστω μερικοί άγιοι εις τον κόσμο οι οποίοι κάνουν υπερφυσικά πράγματα και θαύματα. Όπως ο Χριστός αναφέρει στα Ευαγγέλια ότι αν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και άρθητη και βλήθητη στην θάλασσα και γεννήσετε». Και μόλις είπε ο Όσιος αυτό και δείκνυε το όρος, ανεσηκώθη εκείνο περί τους πέντε πύχης και μετεκινήθη προς την θάλασσα. Όταν εσήκωσε τα μάτια του Όσιος και είδε το όρος να περιπατεί, αφού εχτύπησε τα χέρια του εις το πρόσωπό του, είπε: «Τι σου συνέβη, όρος? Εγώ δεν σου είπα να μετακινηθείς, μείνε εις την θέση σου». Και αμέσως το όρος επανήλθε εκεί από όπου αποχωρίστη, και μόλις το είδα εγώ από τον φόβο μου, έπεσα χαμέ. Ο Όσιος, αφού με πήρε από το χέρι, με σήκωσε ειπών: «Δεν είδες τι αυτά θαύματα εις τα σημέρα σου?» Και εγώ είπα: «Όχι». Και τότε εκείνος εσθέναξε, έκλαψε και είπε: «Αλίμονον εις την υγιήν, διότι χριστιανοί είναι μόνον εις το όνομα χριστιανοί και ουχή εις τα έργα. Ευλογητός ο Θεός που με οδήγησε εις αυτόν τον Άγιον τόπον, για να μην αποθάνω στην ειδική μου πατρίδα και τα φω εις γην μολυσμένην από τας πολλάς αμαρτίας». Όταν ήρχισε να βραδιάζει, μου είπε: «Αδελφέ Σεραπείων, δεν ήλθε η ώρα να κάνουμε αγάπη και ευχαριστίαν?» Εγώ όμως δεν απάντησα. Ο Όσιος αμέσως εσηκώθη και αφού ύψωσε τα χέρια του προς τον ουρανόν, απήγγειλε τον ψαλμόν: «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει», και συνέχισε μέχρι τέλους των ψαλμών. Έπειτα, αφού εστράφει προς το σπήλαιον, με μεγάλη φωνή είπεν: «Ετοίμασε τέκνον μου την τράπεζαν». Και μετά μου λέγει: «Ας προχωρήσουμε μέσα εις το σπήλαιον τέκνον μου και ας φάγομεν τροφήν την οποία μας απέστειλε ο Θεός». Εγώ εθαύμαζα και απορούσα και έμενα έκθαμβος, διότι δεν έβλεπα κανέναν άλλον εκτός από τον Όσιον. Είδα εν συνεχεία μίαν τράπεζαν εστρωμένην και γεμάτη με διάφορα φαγόσιμα, δύο σκαμιά και άρτων φρέσκων, μαλακών και λευκών σαν το χιόνι, καθώς επίσης δύο ιχθείς οπτούς, ωραιότατα λαχανικά και φίνικας, άλλας και ένα δοχείο με γλυκό νερό σαν το μέλι. Και όταν εκαθίσαμε, Όσιος μου είπε: «Ευλόγησαν, αδελφέ Σεραπείο». Και απεκρίθην εγώ: «Συγχώρησόν μη, πάτερ». Ευθύς τότε λέγει Όσιος: «Κύριε, ευλόγησον». Και βλέπω αμέσως κάτι σαν δεξί χέρι να απλώνεται από τον ουρανό και να σχηματίζει το σημείο του σταυρού στην τράπεζα. Όταν εφάγαμε, είπε ξανά ο Όσιος: «Σήκωσε τέκνον μου από εδώ την τράπεζα». Και αμέσως η τράπεζα αοράτως εξυφανίστη. Εγώ έμεινα απορριμμένος και θαύμαζα, επειδή σε ολόκληρη τη ζωή μου δεν εγεύθηκα τόσο γλυκιτά την τροφή, ούτε είχα ξαναπιεί τόσο γλυκή νερό.
Όσιος αφού εμίλησε είπε: «Είδες, αδελφέ, πόσον αγαπά ο Θεός τους δούλους του. Μέχρι τώρα μου εστέλλεται ο καθημερινός μόνον ένα συχθής. Σήμερα ο Θεός απέστειλε και διασέ ακόμη έναν. Κατά αυτόν τον τρόπον ο Θεός μου αποστέλει και την τροφήν την πνευματικήν και το ποτόν το πνευματικόν». Επί 30 χρόνια ευρισκόμενοι σε αυτόν τον τόπον και δεν έβρων ούτε μίαν ρίζαν από χόρτον. Από την μεγάλην και αμέτρητον μου πείναν έφαγα χώμα από την υγιήν και από την πολλήν μου δίψαν έπειον αλμυρό νερό της θαλάσσης. Και ήμην γυμνός και ανυπόδητος μέχρι σημείου που απεχωρίστη το δέρμα από τα υπόλοιπα μέλη του σώματός μου εξαιτίας του καύσωνος και του ψύχους. Και κοιτώμην χαμαίω σαν νεκρός και οι δαίμονες με πολεμούσαν διαρκώς ημέρα και νύχτα και με έσυραν βία εδώ και εκεί στο όρος. Ο Θεός με εγκατέλειψε 30 χρόνια και ζούσα μέσα στην πείνα, τη δίψα και τη γυμνότητα ταλαιπωρημένος από το ψύχος και τον καύσωνα. Εις αυτό το όρος ποτέ δεν είδα ούτε θηρίων ούτε πτηνών. Και ειδού κατοικώ επί 95 χρόνια, εδώ και επί 30 χρόνια δεν είδα κανέναν από τα ζώντα δημιουργήματα του Θεού, παρά μόνον δαίμονας. Σήμερον σε απέστειλεν ο Θεός, επειδή έχει φτάσει το τέλος της ζωής μου, να κυδεύσεις το ταπεινόν μου σώμα με τα άγια σου χέρια. Έπειτα πάλιν είπε: «Αδελφέ Σεραπείων, όταν κυδεύσεις το σώμα μου, τοποθέτησέ το εις σπήλαιον εν ειρήνη Χριστού. Αφού κλείσεις το στόμιον του σπηλαίου μελήθους, πήγαινε εν ειρήνη και μην παραμείνεις εδώ». Εγώ ήρχισα να κλαίω, να θρηνολογώ και με φωνήν διακοπτόμενη από τους λυγμούς είπα προς τον Όσιον: «Πάτερ μου, ζήτησέ με να παραλάβεις μαζί σου όπου κι αν πάεις». Και εκείνος απεκρίθη: «Μην κλαίεις τέκνον μου, κατά την ημέρα της χαράς μου. Ο Θεός που σε οδήγησε εδώ, αυτός θα σε διασώσει εν ευθυμία και η επιστροφή σου θα γίνει από άλλων δρόμων και όχι από αυτόν που ήλθες και σε ταλαιπώρησεν τόσον. Αδελφέ Σεραπείων, η σημερινή ημέρα μου είναι η πιο υπέροχη από όλα στα άλλα ημέρα της ζωής μου, διότι σήμερον η ψυχή μου εγκαταλείπει το θαρτόν σώμα και φεύγει δια να αναπαυθεί εις τας μονάς της αιωνίου ζωής. Σήμερον το σώμα μου θα αναπαυθεί από τους πολλούς κόπους και πόνους. Σήμερον θα εισαχθώ εις τη χαρά της αναπαύσεως». Μόλις τελείωσε τους λόγους του, ξαφνικά γέμισε το σπήλαιον από φεγκοβόλον φως και εις το μεγάλον όρος διεχήθη αρωματική ευωδία. Αφού εκράτησε το χέρι μου Όσιος Μάρκος, συνέχισε λέγον: «Ας διατηρήσε σπήλαιόν μου ευλογημένον, που εντός σου ευχαρίστησε εκείνον που με οδήγησε και ενδυνάμωσε το κατασκευασμένον από τον πυλόν σώμα μου, και με αυτόν τον τρόπο να διανύσω το δρόμο της διαμονής μου. Με εκάλυψε υπό το σκήνομά του μέχρι τώρα και μέχρι την ημέρα της Αναστάσεως. Ας διατηρηθείς και εσύ το σώμα μου, η κατοικία των πόνων, των κόπων μου. Σε αναλαμβάνει ο Κύριος και θα σου αποδώσει τους μισθούς, οι γονείς της και οι πέμεινες τους πειρασμούς και τες βλαβεράς επενεργίας του εναντίου, του που αγωνίζεται μόνον την αγάπην και τας βουλάς να βλάψει. Δια τη γύμνωσιν που υπέστης, ας ενδυθεί στο ένδυμα της αυθαρσίας κατά την ημέρα της δόξης του που θα είναι φρικτή και φοβερά. Ας διατηρηθείτε κι εσείς οφθαλμοί μου, που έχετε μαραθεί από τα σαλιονικτίους ορθοστασίας και αγρυπνίας. Τώρα ξεκουραστείτε. Ας σώζεστε κι εσείς πόδες μου, που σας κατεκοπίασα με ολονικτίους ορθοστασίας εν προσευχή. Σώζεστε ασκητέ που ζείτε εις τα όρη και εσείς εις τα φαράγγια που έχετε κοιμηθεί. Σώζεστε δέσμοι που έχετε κατακουραστεί δια την ουράνιον βασιλείαν. Σώζεστε κι εσείς οι οποίοι ευρίσκεστε εις τας θλίψης και φυλακάς χάριν της αγάπης του Χριστού. Ας διατηρηθείτε ιερά μοναστήρια, ιδιόρυθμα κελιά των μοναχών και όλα τα ιερά καταφύγια. Ας διασωθεί και ολόκληρη η κτήσης. Κατόπιν στραφής προς εμένα Όσιος με εφήλισε και είπε: «Ας διαφυλαχθείς κι εσύ Σεραπείων αδελφέ, ο Χριστός παρά το οποίο ελπίζεις την ανταπόδοση επειδή υπέμεινες εξαιτίας μου, τόσων κόπων ας σου χορηγήσει των μισθών του κόπου σου κατά τη φρικτήν και φοβεράν ημέραν της παρουσίας του». Και συνέχισε Όσιος: «Αδελφέ Σεραπείων, σε ορκίζω εις το όνομα του Χριστού, του Υιού του αληθινού Θεού του ζώντος, να μην πάρεις τίποτα από το ταπεινό μου σώμα, ούτε μίαν τρίχαν, ούτε να προσπαθήσεις να μου φορέσεις ένδυμα, αλλά όπως ο Θεός το έντισε με τρίχας, έτσι ας ενταφιαστεί και να μην παραμείνεις εδώ σήμερον». Μόλις μου είπε αυτά και ενώ εθρηνούσα, οικούς τη φωνή εξ ουρανού η οποία έλεγε:
καθοδηγήσατε προς με την εκλεκτή ψυχήν της ερήμου. Οδηγήσατε προς με τον εργάτην της δικαιοσύνης και πιστών δούλων. Έλα Μάρκε, έλα να αναπαυθήσεις την χώρα της πνευματικής ζωής και χαράς. Αμέσως μου λέγει Όσιος, ας γονατίσομαι, αδελφέ. Και αφού εγωνατίσαμε οίκους αγγελικήν φωνήν, απευθυνόμενη προς τον άγγελον που έλεγε, άνοιξον τα σαγκάλα σου και δέξου την μακαρίαν ψυχήν. Όταν ήκουσα τα λόγια αυτά, εσηκώθηκα και καθώς εκείδαζα προς τα επάνω, είδα την ψυχήν του Αγίου να βαστάζεται από αγγέλους, ενδεδειμένη με λευκήν στολήν και μεταφερωμένη εις τους ουρανούς. Μετά απεκαλύφθη η στέγη και είδα τα σφυλάς των δαιμόνων να στέκονται και να περιμένουν. Ήκουσα και φωνήν η οποία έλεγε, φύγετε εις το σκότος, φύγετε από το πρόσωπο του φωτός της δικαιοσύνης. Εκρατήθη επί μίαν περίπου ώραν η ψυχή του Οσίου. Και μετά ήκουσα μίαν φωνήν που προέτρεπε τους αγγέλους λέγουσα, υψώσατε την αγαπημένη μου ψυχήν, η οποία κατήσχυνε τους δαίμονας. Αφού η ψυχή επέρασε τα σφυλάς των δαιμόνων, αμέσως μετά είδα να απλώνεται από τον ουρανόν κάτι που έμοιαζε σαν χέρι και να παίρνει την ψυχήν. Από τη στιγμή εκείνης τίποτα δεν είδα πλέον. Ήτο δε η ώρα 6 της νυχτός. Αφού παρέμεινα προσευχόμενος μέχρι το πρωί και έκαμνα την υμνοδία επί του σώματος του Οσίου, έσκαψα λάκωνη στο σπήλαιον, όπου τοποθέτησα το ιερόν του λείψανον, όπως ακριβώς μου παρήγγειλε. Μετά έκλεισα την ηθήραν με πέτρες, κατέβηκα από το όρος οικετεύων και παρακαλών των θεών να με βοηθήσει να περάσω τη φοβερή εκείνη έρημον. Περί την δύση του ηλίου μου επαρουσιάστησαν οι δύο εκείνοι άγγελοι που είδα όταν ευρισκόμενοι στον Αβά Ιωάννη και αφού με πλησίασαν μου είπαν, αληθώς αδελφέ, σήμερον εκείδευσε στο σώμα του οποίου δεν είναι αντάξιος όλος ο κόσμος, αλλά σήκω και βάδισε μαζί μας καθόλην την διάρκεια της νυχτός που υπάρχει δροσιά, διότι την ημέραν δεν θα μπορέσεις να περιπατήσεις εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης. Και σηκώθηκα και συνεβάδισα μαζί τον μέχρι το πρωί. Έπειτα μου είπαν, πορεύου εν ειρήνη και να εύχεσαι υπερ ημών. Δεν απομακρύνθηκα πολύ από αυτούς και σαν εκείταξα είδα ότι ευρισκόμην έξω από την θύραν του Αβά Ιωάννη και έμεινα έκθαμβος δοξάζον τον Θεόν μεγαλοφόνος όταν ενεθυμήθην τους λόγους του Οσίου Μάρκου που μου είχε πει ότι δεν θα επιστρέψεις από τον ίδιο δρόμο που ήλθες εδώ. Είχα πιστεύσει εις την αόρατον προστασία του, την οποία απήρα δια των ευχών του Οσίου. Έτσι έφτασα εκεί που ευρισκόμην προηγουμένως δοξάζουν τον Θεόν δια τα ηλέη, τα οποία έκαμε εις εμέ των ανάξιων δούλων του, δια των πρεσβειών και ευχών του Οσίου και πιστού του δούλου Μάρκου. Όταν ήκουσε τα σφωνάς αυτάς ο Αβάς Ιωάννης, ευγήγε και μου είπε, «Εν ειρήνη με τα Θεόν παρεγένου Αβά Σεραπείων». Εισήλθαμεν εν συνεχεία εις την εκκλησία και διηγήθην εις τον Αβά και του συγκεντρωθέντας λεπτομερώς όλα τα συμβάντα και όλα τα γεγονότα. Πάντες εδόξασαν τον Θεόν, τον ποιούντα τόσο μεγάλα και εξαίσια, των οποίων δεν υπάρχει αριθμός. Ο Αβάς Ιωάννης αγερθής εις το μέσον μας είπε, «Αληθώς αδελφοί, εκείνος ο Όσιος Μάρκος ή το τελείως χριστιανός, εμείς είμεθα μόνον κατ' όνομα χριστιανοί και όχι στα έργα». Ο φιλάνθρωπος Θεός, ο οποίος παρέλαβε τον Άγιον Μάρκον, δούλων και γλύσιων φίλων του εις τας αιωνίους ουρανίους αυλάς της βασιλείας του. Αυτός ας μας σκεπάσει με τα φτέρυγα στις χάριτός του και ας μας οδηγεί στον απράτομεν το θέλημά του δια των πρεσβειών και ευχών του Οσίου Πατρός ημών Μάρκου του Αθηναίου και πάντων των Αγίων. Αμήν.